και για τις υγείες που γίνανε δύο κουβέντες μόνο, επειδή αφορά πολύ κόσμο. Μάλιστα. Πάσαμε σε μια πολλά χωριά του Κιάτου. Γιανός. Ναι, ναι, στα χωριά του Κιάτου εκεί πάει η ζημιά. Ζημιά στην Κιάτου. Όχι, στην Κιάτου. Όχι, στην Κιάτου. Όχι, στην Κιάτου. Έχει περιληφθεί. Λοιπόν, Γιανός, 20 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, οι κύριοι συνάδελφοί μου στο Κοινοβούλιο θα κληθούν να ψηφίσουν μία ήδη κατατεθήσα τροπολογία. Η τροπολογία αυτή λέει τα εξής. Αλλάζουμε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ προκειμένου να μπορούμε να πληρώσουμε το 100% της ζημίας. Άρα, πρώτον, 100% της ζημίας. Δεύτερο, αλλάζουμε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε προκαταβολές. Και θα δώσουμε σημαντικές προκαταβολές. Όπως ξέρετε, η συνήθις πρακτική καταβολών του ΕΛΓΑ είναι ότι όταν γίνεται ζημιά, διαδικασία εκτιμήσεων κτλ. 65% τον Ιούνιο, 35% τον Δεκέμβριο. Τώρα θα πληρώσουμε εντός μηνός ουσιαστικά. 19. Στη δεύτερη φάση. Ναι. Δηλαδή θα βγει η εκτίμηση. Προκαταβολή. Θα βγει η εκτίμηση προφανώς. Θα έχει γίνει μια καταρχήν εκτίμηση μη οριστική. Σε ζώνες. Θα έχει γίνει μια καταρχήν εκτίμηση μη οριστική. Αυτό είναι που κρατάς τώρα. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Έχουν περάσει. Λοιπόν, έχουν περάσει. Και η οριστική εκτίμηση θα την κάνουμε να την επισπεύσουμε να γίνει τέλη Ιανουαρίου, Φεβρουάριο, οπότε θα κλείσουμε όλο το ποσό της αποζημίωσης που εκδόνται. Σημαντικό. Άρα με γενναία προκαταβολή και αποζημίωση μέχρι το Φεβρουάριο του 2021. Θα υπάρξει στην τροπολογία μία ακόμα αλλαγή για να μας επιτρέψει να ενισχύσουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό με 70 εκατομμύρια τον ΕΛΓΑ. Η ζημιά του Ιανού ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια. Είναι μια πολύ μεγάλη ζημιά. Ναι. Ο ΕΛΓΑ δεν θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει χωρίς ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν θα μπορούσαμε να την πληρώσουμε. Και εκεί παρενέβη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι ενισχύω εγώ τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Βρήκαμε και μια νομική φόρμουλα, μη σας κουράζω, είχε λίγη νομική δουλειά εκεί για το πώς θα γίνει αυτή η κατακίνηση στο ποσό. Αυτή τη νομική δουλειά θα την ψηφίσουν οι συνάδελφοι. Ελπίζω έτσι τη Δευτέρα για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή την πρόσθετη ενίσχυση των 70 εκατομμυρίων που χρειαζόμαστε στον ΕΛΓΑ για να μπορέσουμε να πληρώσουμε.